Δέστε τώρα μια ιστορία που μου διηγήθηκαν στο Άγιον Όρος. Υπέροχη ιστορία. Τρελάθηκα όταν την άκουσα. Ζούσε στη Νέα Σκήτη ο Γεροδωρόθεος. Ένα καλοκαίρι, μόνο του μοναχικό, φτωχαδάκι, ζούσε στην καλύβα, στην αποθήκη που είχαν εκεί στον Αρσανά και μαζεύουν οι πατέρες τα πράγματα τα οποία έρχονται ή στέλνουν με το καράβι της γραμμής. Τα μαζεύουν εκεί και μετά όταν είναι πολλά τα φορτώνουν στα μουλάρια και τα μοιράζουν στις, τα πάνε στις καλύβες. Εκεί λοιπόν σε μια γωνιά ζούσε ο Γεροδωρόθεος. Είχε ο καημένος μία βαρκούλα, ξύλινη, απλή, παλιά, και έβγαινε συνέχεια και ψάρευε. Δεν είχε ούτε κουζίνα ούτε τίποτα να μαγειρεύει ο ίδιος. Πήγαινε λοιπόν στη θάλασσα, ψάρευε, έπιανε τα ψάρια, τα πήγαινε στους πατέρες του υπόλοιπους. Κάτι του δίνανε, έτρωγε κι αυτός. Παίρνωσε ο καιρός του, προσευχή, νηστεία, νηστεία, προσευχή. Κάποια στιγμή εκεί που ήταν στα νυχτά, σταματάει δίπλα του ένα τεράστιο ιστεοφόρο, μέτρα ολόκληρα, πανέμορφο, πολυτελέστατο. Σταματάει, κατεβαίνει ένας κύριος, έτσι, επίσημος. Του λέει, πώς σε λένε εσένα? Γεροδωρόθεο. Εσένα, του λέει, πώς σε λένε? Λέει, ο Νάση. Α, ο Νάσης, καλά. Στο μικρό, Αριστοτέλη. Του λέει, ο Νάσης τώρα, πού μένεις, του λέει? Εκεί, εκεί απέναντι, και του δείξε την καλύβα. Άσε κύριε την καλυβούλα, το κελάκι. Του λέει, παλιό είναι, μήπως θέλεις να σου φτιάξω ένα καινούριο? Όχι, 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 λέει, εγώ καλόγερος είμαι, καλό είναι, μια χαρά είναι και αυτό, δεν θέλω τίποτα. Μήπως θέλεις, του λέει, βλέπω τα ρούχα σου παλιά είναι, μήπως θέλεις τίποτα να σου αγοράσω, να σου στείλω ρούχα ράσα καινούρια? Όχι, όχι, καλόγερος, και τούτα μια χαρά είναι, φωτιάσουν, φωτιάσουν, λέει, και τα μύρισε. Μήπως θέλεις, του λέει, καμία βαρκά, ώρα αυτή θα πνιγείς, του λέει. Όχι, 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 την αγαπάω τη βαρκούλα μου εγώ, μια χαρά η αγάπη μου είναι, να σ' αφήσω μία από τις βάρκες που έχω. Μήπως, μωρέ, λέει, πώς μένετε εδώ? Μένουμε καμιά κατοστή, καλόγεροι ήταν τότε. Μήπως θέλετε, λέει, να σας αφήσω λεφτά για τα καλύβια σας, για τα κελιά σας εδώ, για τα σπίτια σας? Όχι, 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 καλόγεροι είμαστε εμείς. Α, πα, 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 τι τα θέλουμε τα λεφτά? Να σε καλά, καλέ μου άνθρωπε. Τον χαιρέτησε και έφυγε. Γυρίζει σιγά σιγά με το κουπί του, με τα κουπιά του ο Γεροδωρόθεος, φτάνει στον Αρσανά. Κάποιοι όμως φωναχοί, λίγο έξυπνοι και λίγο πονηροί, κάτι νεαροί εκεί, τρέξανε να δούνε ποιο ήταν αυτό το ιστιοφόρο, ποιο ήταν αυτό ποιος ήταν αυτός που σταμάτησε και μιλούσε με τον Γεροδωρόθεο. Του λένε, Γεροδωρόθεε, ποιος ήταν αυτός? Ένα, μωρέ, ξέρω εγώ, ο Νάσης, μου είπε, Αριστοτέλης, δεν τον ξέρω εγώ. Τι λες, ρε, του λέει, και τι σου είπε? Με ρώτησε μήπως θέλω ρούχα, μήπως θέλω λεφτά να φτιάξω το καλύβι μου, μήπως θέλω βάρκα, και εσύ τι του είπες? Λέει, τι να του πω, εγώ καλόγερος είμαι, τι να τα κάνω αυτά? Και τι άλλο σου είπε? Σου είπε τίποτα άλλο? Με ρώτησε, ναι, και ένα ακόμα. Μη πώς μένετε εδώ, του είπα, καμιά κατοστή. Και με ρώτησε, μήπως θέλετε λεφτά να σας αφήσω να φτιάξετε εδώ τα καλύβια σας, την εκκλησία, τα σπίτια σας? Και τι το απάντησες εσύ? Πες, τι το απάντησες? Εμείς είμαστε καλόγεροι, τι τα θέλουμε τα λεφτά? Και τι του είπαν αυτοί οι μοναχοί, συγχωρέστε με, να ρε χαμένε, τι του είπες, μωρέ, και έδιωξες τα λεφτά? Έτσι φτιάχνονται οι Άγιοι,
όταν ξεκολλάνε από τα υλικά αγαθά. Αυτά μας τρώνε, μωρέ. Αυτά μας τρώνε, τα ρημάδια, τα ρημάδια. Αυτά, μωρέ. Σταύρωσαν το Θεό μας, σκότωσαν, πρόδωσαν το Θεό μας. Και τι ήταν τα άτιμα, 30 αργύρια, μωρέ, ήταν 30. Ούτε εκατομμύρια καν δεν στοίχιζε ο Χριστός, μόνο 30 αργύρια. Αυτοί είναι οι Άγιοι που ευωδιάζουν και αγιάζουν.